Έτσι είναι, Νίκη, με την κυβέρνηση αλλά και πολλούς γιατρούς να λένε ότι μπορούμε στο τέλος του Μαρτίου να δούμε ένα φως στο τούνελ. Το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, 22 Μαρτίου για το Λιανικό, σιγά σιγά και με προσοχή και με τις μάσκες και με όλα τα απαραίτητα και σιγά σιγά για τα σχολεία. Τα μέτρα φαίνεται ότι, Νίκη, δεν αποδίδουν όσο θα ήθελαν όλοι. Βλέπουμε ότι ο κόσμος πια είναι πολύ κουρασμένος. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο βρισκόταν στις παραλίες. Τώρα είδαμε τον κόσμο να μετακινείται στις πλατείες και να είδες τι έγινε στη Νέα Σμύρνη. Ο κόσμος πια δεν υπακούει. Το ένα λοιπόν είναι αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι, όπως είπες και εσύ, αυτό της οικονομίας. Η οικονομία είναι ήδη διασωληνωμένη. Θυμίζω ότι το 2020 δόθηκαν 24 δις για τη στήριξη των πληττόμενων. 7,5 δις είχαν προϋπολογιστεί για το 2021 και το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη δαπανήσει 11 δις για τους πληττόμενους. Παραμένει πάντως το ερώτημα. Εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, με τον καθημερινό απολογισμό που έχουμε, θα ανοίξουν πράγματα τα σχολεία και το λιανεμπόριο σε λίγες εβδομάδες, μέσα στο Μάρτιο? Αυτή είναι η στόχευση, αυτός είναι ο σκοπός, Νίκη. Και θα πρέπει να σου πω ότι οι γιατροί λένε ότι αυτή είναι η δύσκολη εβδομάδα που θα δούμε μια κλιμάκωση των κρουσμάτων και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν να πέφτουν τόσο τα κρούσματα όσο και οι διασωληνωμένοι. Να το δούμε. Να το δούμε, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.